Εκδήλωση με στόχο τη συσπήρωση των γαλάζιων ψηφοφόρων εν των εκλογών τη 21η Μαου διοργάνωσε η Νέα Δημοκρατία. Η εκδήλωση έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 44 χρόνων από την υπογραφή τη προσχώρηση τη Ελλάδα στι ευρωπαϊκέ κοινότητε. Λίγο πριν από τι εκλογέ, όλα τα βλέμματα στρέφονται στην κοινή εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη με του δύο πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματο Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά για την αποδοχή τη πρόταση του Πρωθυπουργού από του Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή, υπήρξε, όπω λένε οι πληροφορίε, προσωπική ανάμειξη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σημειώνεται ότι τόσο ο Αντώνη Σαμαρά όσο και ο Κώστα Καραμαλή στο πρόσφατο παρελθόν είχαν κρατήσει δημοσίω αποστάσει από την κυβέρνηση για του χειρισμού τη στην υπόθεση των υποκλοπών. Ο πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, ο οποίο παρότι αποφάσισε να αποσυρθεί από τα γαλάζια ψηφοδέλτια και την κεντρική πολιτική σκηνή, είχε δεσμευτεί ότι θα δώσει το παρόν στην προεκλογική εκστρατεία τη Νέα Δημοκρατία, τη οποία υπήρξε πρόεδρο για πολλά χρόνια. Ο πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή μίλησε αρχικά και εξαπέλυσε επίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τόνισε χαρακτηριστικά πω η συνταγή που επιβλήθηκε στην Ελλάδα ήταν εν πολύ εξοντοτική, τιμωρητική και προς παραδειγματισμό όλων. Σχετικά με την επομένη των εκλογών, τόνισε πως η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση βιώσιμη με καθαρή εντολή και ορίζοντα τετραετία. Τη σταθερότητα αυτή, μόνο η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να εγγυηθεί. Η Νέα Δημοκρατία θα επιτύχει την νίκη. Στέλνοντα μήνυμα στον Κυριακό Μητσοτάκη, τόνισε πω το κλειδί τη δύναμη τη παράταξη είναι η προσήλωση στι αρχέ και τι αξίε, όπω με σαφήνεια προσδιορίσε ο ιδρυτή της στην ιστορική της διαδρομή. Σεβασμό στου δημοκρατικού θεσμού απέναντι σε κάθε μορφή ανομία, πάντα δίπλα στου λιγότερο ευνοημένου και άγρυπνοι για την υπεράσπιση των εθνικών μα δικαίων.